Προσφυγιά με δυο καρδιές γεννήθηκε κι αντέχει. Η μία γελά στο αύριο, στο χθες η άλλη τρέχει. Η μία γελά στο αύριο, στο χθες η άλλη τρέχει. Γεια σας. Και σήμερα θα περιγράψουμε τις πρώτες προγονικές αιστείες των Κοζανητών που δημιούργησαν τη σημερινή πόλη, και βρισκόμαστε περίπου στο 1400. Στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε, είχαμε πει ότι οι πρώτοι που ξεκίνησαν και ήρθαν προς τα δω ήταν από τη Βόρεια Ήπειρο. Ξεκινήσαμε και έχουμε μιλήσει ήδη για τη Βόρεια Ήπειρο, την ιστορία της, απόλυτα ελληνική γη, και είχαμε πάει και σε κάποια μέρη που στον Πυθικούκη ή Πυθίκιοι, την Πρεμετή ή Περμετή και την Κόσδιανη. Τα δύο πρώτα, η Πρεμετή και τον Πυθίκου, υπάρχουν ακόμα. Η Πρεμετή είναι μία κομμόπολης, τον Πυθίκου είναι ένα χωριό, αν και παλιότερα ήταν αρκετά πιο μεγάλο. Η Κόσδιανη έχει εξαφανιστεί. Και συνεχίζοντας και να περιγράφουμε τις προγονικές αιστείες των Κοζανητών της Νέας Κοζάνης. Βλέπετε από εδώ και πέρα, όταν ξεκινούσαμε τις εκπομπές, μιλούσαμε ότι η Κοζάνη ξεκινάει το 1392. Μετά από την αποκάλυψη του ονόματος, που πιστεύουμε ότι είναι και σωστό, της αρχαίας Κοζάνης, δεν μπορούμε να λέμε έτσι. Γι' αυτό μιλάμε μετά, για την καινούργια πόλη πάντα. Και έτσι τώρα πάμε σε ένα άλλο μέρος, στο Χόρμοβο, το οποίο και αυτό δεν υπάρχει πια, αλλά πρώτα για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε, θα βγάλω μια φωτογραφία, μάλλον ένα χάρτη να δείξουμε πάνω, να δούμε πού είναι το χάρτη, ωραία. Έχουμε μπροστά ένα σκαρίφημα, βλέπετε υπάρχει το Τεπελένη, είναι γνωστό από παλιά το Τεπελένη και κυρίως από το 1940, που εκεί είχε φτάσει ο ελληνικός στρατός κυνηγώντας τους Ιταλούς. Και αυτό είναι με το πράσινο το χρώμα, και με το μπλε, με το κόκκινο το χρώμα, είναι το σημείο το οποίο βρισκόταν το Χόρμοβο. Ήταν στη συμβολή δύο παραποτάμων μέχρι εκείνο το σημείο. Ουσιαστικώς μετά από εκεί ασχίζει κανονικά το ποτάμι, και το ένα μάλιστα είναι ο ΑΟΣ, ο οποίος ξεκινά κάπου από την Κόνιτσα, μπαίνει μέσα στην Αλβανία και χύνεται στην Αδριατική. Το άλλο το ποτάμι έχει ένα αλβανικό, αν το με διαφεύγει αυτή τη στιγμή, από Δέλτα, θυμάμαι καλά, ξεκινάει. Και υπήρχε μια συμβουλή ακριβώς σε εκείνο το σημείο, συναντιόντα το σημείο συνάντησης των ποταμών, υπήρχε αυτό το Χόρμοβο. Αλλά μιλήσουμε πρώτα για το Τεμελένη. Μια που είναι αρκετά γνωστό, βρίσκεται, θυμήθηκα, Δρίνος λεγόταν αυτός ο παραπόταμος, και όλους άλλοι ενώνονται και προχωρούν προς την Αδριατική. Στο Τεπελένη λοιπόν, το οποίο βρίσκεται όχι πολύ μακριά από τη θάλασσα, πρέπει να είναι καμιά 25 χιλιόμετρα, είναι πρωτεύουσα της περιφέρειας σήμερα του Τεπελενίου, βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού, και το όνομα της πόλης Τεπελένη ή Τεπελένα όπως το λένε οι Ιταλοί, σημαίνει ο λόφος της Ελένης. Η τοποθεσία είναι στρατηγικής σημασίας και υπήρχε ακραία ακρόπολης, απόσταση 300 μέτρων από αυτή την πόλη. Λένε ότι ο Αλή Πασάς γεννήθηκε στο Τεπελένη. Η πραγματικότητα είναι ότι γεννήθηκε στο Χόρμοβο. Σε αυτό το χωριό, το οποίο δεν υπάρχει, και αυτός που το διέλυσε στην κυριολεξία και το εξαφάνισε από τη χάρτη, είναι αυτός που γεννήθηκε εκεί και είναι ο Αλή Πασάς. Το 1774 μπήκε μέσα στην πόλη, έκαψε τα πάντα, και όταν το 1847, μιλάμε για το Χόρμοβο πάντοτε, το 1847 ένας Βρετανός εγγραφέας που λέγεται Εδουάρδος Λίρ μπήκε εκεί και είδε το Χόρμοβο, το μόνο που βρήκε
μιλάμε για καμιά 72 χρόνια μετά, βρήκε ερυπωμένα κτίρια. Φυσικά σήμερα δεν βρίσκεις τίποτα. Οι κάτοικοι ήταν περισσότεροι χριστιανοί και λιγότεροι μουσουλμάνοι. Πολλές φορές ο Αλί Πασάς προσπάθησε να διαλύσει το χωριό, αλλά έβρισκαν έναν τρόπο και τον αντιμετώπιζαν. Και μάλιστα το χτυπούσε, πέρα από το λόγο που ήθελε να εκδηγηθεί, γιατί έλεγε ότι δεν είχα συμπεριφερθεί καλά στη μάνα του. Ήταν ότι ήταν αρκετά ανεπτυγμένο και αυτό σήμαινε ότι μπορούσε εκεί να βρει λάθυρα. Τελικά όταν το κατέστρεψε το 1774, περίπου 600 οικογένειες διάβασα, αλλά μου θεωρώ υπερβολή να υπήρχαν 600 οικογένειες, δεν αποκλείται, 600 οικογένειες με 6 άτομα, 3.600 άτομα ήταν τότε στο χωριό και ήταν μάλιστα, πίστευαν ότι ήταν Έλληνες και αυτό το απέδειξαν λίγο αργότερα όταν πολέμησαν για την ανεξαρτησία, όλοι αυτοί οι οποίοι έφυγαν από εκεί και κατέβηκαν νότια, πολέμησαν για την ανεξαρτησία της Ελλάδος το 1821. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς έγιναν πάρα πολύ γνωστοί και ένας από αυτούς ήταν ένας Κωνσταντίνος Λαγουμψής ή Κώστας Χορμοβίτης ή το πραγματικό του όνομα ήταν Κώστας Γουναρόπουλος. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε γεννηθεί περίπου εκείνο τα χρόνια τα οποία έκανε τη μεγάλη ζημιά ο Αλί Πασάς. Αυτός βρέθηκε, είχε λαγουμψής, έκανε λαγούμια. Από εκεί είναι το πρώτο όνομά του. Δηλαδή οι υπόγειες σύραγγες που βοηθούσαν πολύ να σκάψει μέσα στο χώμα, να περάσει ας πούμε είναι ένα φρούρι, να μπει κρυφά μέσα, να ανοίξει τις πόρτες ή να κάνει ένα σαμποτάζ. Αυτός είχε αυτό το χάρισμα, αυτή την τέχνη περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε. Έφυγε κάποια στιγμή όταν γινόταν η πολιερκία του Μεσολογγίου, παρέα με 150 άτομα, μπήκαν μέσα και βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνεται κάποια τροφοδοσία, να μπορούν να φεύγει με λαγούμια μέσα από το κάστρο, να βγαίνει έξω και να ξαναμπαίνει μέχρι που το ανακάλυψαν και εκεί σταμάτησε. Και επίσης μετά από αυτό το κατόρθωμα που έκανε στο Μεσολόγγι, βρέθηκε στην πολιορκία της Ακρόπολης το 1826 και κάποια στιγμή οι Τούρκοι θέλησαν να ανατινάξουν με αυτούς που ήταν μέσα και κατάφερε να τους βοηθήσει πάλι με αυτή την ιδιότητα ή τις γνώσεις που είχε για τα λαγούμια, μπαινόβγαινε πάλι μέσα στην Ακρόπολη κάτω από τα λαγούμια, δεν μπορούσε να τον πάρει να χαμπάρει, με αποτέλεσμα τις βοηθήσεις και απέτρεψε την ανατίναξη της Ακρόπολης. Πολλοί από κάποιους βλάχους που είναι στην περιοχή τόσο των Πιερίων όσο και της Νάουσας έχουν καταγωγή και αυτοί από το Χάρκοβο της Βορείου Επίρου. Ποιος ήρθε από εκεί? Από εκεί ήταν ο Παπαγκίκας, ο οποίος ήρθε παρέα με αρκετά άτομα το 1646, πολύ πιο μπροστά γιατί δεν μπορούσε να δεχθεί την πίεση αυτών που είχαν γίνει μουσουλμάνοι. Παρέα έχει και τον γιο του που ήταν ο Παπαγιώργης, ήρθαν στην Κοζάνη και πήγε στη Σκύρκα, στην περιοχή εκεί και ήταν ο άνθρωπος που μαζί με τον γιο του που τελικά τον έβαλε να είναι παπάς στον Άγιο Αθανάσιο. Ο Άγιος Αθανάσιος είχε καταστραφεί λίγα χρόνια πριν από Τουρκαλβανούς και ο Παπαγιώργης, ο γιος του Παπαγιώργης, επειδή κάποια στιγμή η προσφορά του ήταν τέτοια, πήρε το αξίωμα του Σακελάριου, αυτό ήταν μια διάκριση που δινόταν μάλιστα από το Πατριαρχείο και από αυτή την οικογένεια του Παπαγκίκα, απόγονος ήταν ο Γιώργος Σακελάριος, ο οποίος γεννήθηκε το 1765, ήταν ως το 1838 έζησε, ήταν γιατρός, φιλόσοφος, έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Μάλιστα και η γυναίκα του, που ήταν η κόρη του Μεγδάνη, ήταν και αυτή. Ήταν η πρώτη γυναίκα που έχει γράψει, μετέφρασε θεατρικά έργα ιταλικά. Και αυτή είχε γίνει γιατρός μετά κοντά στον πατέρα της που και ο Μεγδάνης από ότι έχουμε πει λίγα πράγματα και θα πούμε πολύ περισσότερα κάποια στιγμή. Ήταν γιατρός, αλλά βεβαίως και κοντά στον άντα της έμαθε ορισμένα πράγματα με αποτέλεσμα να βοηθάει πολύ κόσμο που είχε προβλήματα. Ο Γεώργιος Σακελάριος, πέρα από γιατρός, είπαμε ότι είναι φιλόσοφος, ήταν ποιητής και είναι γνωστό, έκανε γιατρός κοντά στον Αλί Πασά. Έψαχνε τότε ο Αλί Πασάς, όπου ήταν μεγάλος επιστήμονας, τον έψαχνε και ήθελε να τον έχει από δίπλα του. Και έχει σπουδάσει ιατρική στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη.
Και άλλοι σακελάρια ανεδείχθηκαν και μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις που είχαν δει και βοήθησαν στη δημιουργία της πόλης μαζί και βέβαια τους άλλους που είχαν έρθει και με αυτούς που ήρθαν από το κτένιο. Αλλά η περίπτωση του Χορμόβου ήταν με ανθρώπους δραστήριους που βοήθησαν πάρα πολύ την πόλη και από ό,τι είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, μέχρι το 1970 το σπίτι του υπήρχε λίγο πιο πάνω από το κεντρικό ταχυδρομείο που είναι στην οδό Ιπποκράτους και γκρεμίστηκε κάποια στιγμή για να γίνουν πολυκατοικίες. Βεβαίως από το Χορμόβο δεν μπορούμε να βρούμε την Ιούλα, βρήκαμε το Τεπελένη, εάν μπορεί η ροή να αρχίσει και να το βάζει. Καλά είναι, θέλει λίγα λεφτά για να ξεκινήσει συνήθως μια ταινιούλα. Να βάλουμε αυτό, νομίζω ότι μία είναι όλη η εκπομπή από το Τεμπέλεν, μπορούμε να τη βάλουμε. Και θα μιλήσουμε αμέσως μετά για τη Δρόβιανε, που δεν έχουμε πει τίποτα. Η ροή μπορεί να βάλει το βίντεο, οπότε εγώ θα σταματήσω να μιλάω για τη Δρόβιανε, η οποία είναι ένα μέρος στο οποίο έχουν θεί κάποιοι γνωστοί κοζανίτες. Καταρχάς έχω μάθει, γιατί γραπτό δεν το έχω δει το κείμενο, απλώς ξεκινάει για το Τεπελένη και βλέπετε έναν άνθρωπο που οποίος θα το δούμε και μετά. Περνάει ο ΑΟΣ από μπροστά, μία από τις γέφυρες στην οποία είχαν περάσει και Έλληνες. Εδώ είναι πως είναι σήμερα το Τεπελένη. Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά, να είναι 7-8 χιλιόμετρα. Αυτός είναι ο Λίπασάς που βλέπετε τον άνθρωπο που έκανε τόσες ζημιές. Βρήκα να έχουν ένα ήρωα. Αυτό είναι το ποτάμι. Βέβαια το βίντεο είναι από ένα συγκρότημα το οποίο προσπαθεί να διαφημιστεί. Εμείς εκμεταλλευόμαστε τα υπόλοιπα που έχει μέσα. Και βλέπουμε και το ποτάμι, τις κινήσεις που έχει. Πιο μέσα από αυτό, από την αντίθετη πλευρά της θάλασσας είναι εκεί που γίνεται η ένωση του Δρίνου μαζί με τον ΑΟ. Και ήταν πάνω, και η περιοχή λέγεται Ακροκεράβνια. Θα δείτε ένα λόφο που θα δείξουμε και λίγο τις φωτογραφίες μετά όταν τελειώσουμε αυτό. Μάλλον περνάει και στη δρομική γραμμή σήμερα από εκεί. Αυτό είναι το κάστρο που είπαμε ότι είναι σε απόσταση 300 μέτρα από το Τεπελένη. Αρχαίο κάστρο. Της υπήρου του Πύρου εκείνες τις εποχές έχει γίνει. Και όταν ήταν ο Αλέξανδρος ο πρώτος, την εποχή που ήταν και ο Αλέξανδρος ο Μέγας εδώ σε εμάς. Πολύ πασάς είναι πάλι. Για να βάλουμε και μερικές φωτογραφίες. Μερικά τα έχουμε δει εδώ, αλλά μερικά δεν τα έχουμε δει. Και να βάλουμε αυτές τις φωτογραφίες που είναι μετά το χάρτη. Και έχουμε το σακελάριο που είναι ένας απόγονος από αυτούς τους ανθρώπους από το Χόρμοβο. Προχωράμε. Αυτό είναι, αυτά είναι τα ακροκεράβνια, είναι τα βουνά τα οποία είναι αρκετά ψηλά και μάλιστα έχω δει ότι ξεκινάνε κάποτε και από εδώ κάτι οροβατικοί σύνδεσμοι και πάνε ανεβαίνουν στα ακροκεράβνια όπως τα λένε. Εδώ πάλι το ίδιο είναι χωρίς χιόνια. Τεπελένη και το Φρούριο στο ποτάμι, εδώ είναι μια παλιά φωτογραφία από εκείνη την περιοχή. Στο βάθος βλέπετε πάλι χαρακτηριστικό, τα χαρακτηριστικά τα ακροκεράβνια. Το ποτάμι και μια παλιά γέφυρα.
πιο σύγχρονη γέφυρα πια. Νερά πολλά. Αυτή τη γέφυρα την έχω δει σε μια φωτογραφία κάπου να περνάει ελληνικό στρατός. Κάτι, δεν μπορούσα όμως να την ξαναβρω. Που είχε και εδώ είναι η Ακρόπολης όταν την πολιορκούσαν οι Τούρκοι και εκεί ο Λαγουμτσής ή Γουναρόπουλος ή Χορμοβίτης Κώστας κατάφερε και την έσωσε γιατί δεν μπορούσαν να την άκουσαν στον αέρα οι Τούρκοι. Τελειώνουμε με εκεί και μπορούμε να πάμε στην αμέσως επόμενη, τον άλλο χάρτη, να δούμε πού είναι η Δρόβιανη, την οποία πήγα να σας μιλήσω προκειμένου να καλύψω το χώρο, το χρόνο μάλλον. Βλέπετε είναι κοντά στα σύνορα της Ελλάδος. Εκεί είναι και, ήταν και η Μητρόπολη της Δριανοπόλεως όπου είχαν μεταθέσει το Ματουλόπουλο και είχε δημιουργηθεί μια αναταραχή στην Κοζάνη, αλλά φυσικά πολύ πιο μπροστά από αυτή την εποχή. Απροσδιόριστα, γιατί σας είπα, τα έχω ακούσει, δεν μπορούσα να βρω στοιχεία. Έχω ακούσει ότι η οικογένεια Πάπιστα προέρχεται από εκεί, όπως και η οικογένεια Μπαξεβάνου. Οι παλιοί θα θυμούνται τους Μπαξεβανέους στην Κοζάνη, που κάτω από εκεί που είναι τώρα το παράρτημα της Εθνικής Τράπεζας, εκείνο το σημείο, απόγονοι του Μπαξεβάνου είχαν τα οικόπεδα, ήταν κήποι. Και αυτοί ήταν, είχαν καταγωγή από το Χόρμοβο. Και επίσης ένας μεγάλος άντρας από αυτή την περιοχή, μεγάλος για την Ελλάδα. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του παρελθόν, ο Στεφανόπουλος. Η καταγωγή του ήταν από εκεί, είχε κάνει από ό,τι ξέρω μια επίσκεψη και περηφανευόταν. Είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλά αρχαία, το Βουθρωτό και τα λοιπά, όλα αυτά είναι και κάπου εκεί γύρω και είναι περιοχή με ενδιαφέρον. Σήμερα βέβαια είναι κοινότητα, είναι 18 χιλιόμετρα από τους Άγιους Σαράντα, οι Άγιοι Σαράντα είναι απέναντι από την Κέρκυρα. Είχε γύρω στα 300 σπίτια το 1967 και έχουν βρεθεί πάρα πολλά αρχαία νομίσματα. Έγιναν κάποια ανασκαφές, όχι ιδιαίτερα μεγάλες, και τα νομίσματα και τα αρχαία που βρέθηκαν ανήκουν τόσο στην εποχή των Ρωμαίων όσο και την κλασική εποχή των αρχαίων Ελλήνων. Υπήρχε το 1927 η πάνω και κάτω Δρόβιανη και το 1900, υπάρχει μια απογραφή από τους Τούρκους που έχει βρεθεί και η οποία λέει ότι η Δρόβιανη έχει 57 οικογένειες, σημαίνει καμιά 400 κατοίκους, 350 με 400, ότι έχει έσοδα 19.950, γρόσια πάντα. Το χωριό καλλιεργεί ελιές, αμπέλια και τρέφει γηδοπρόβατα, το λέω, ήταν στην τουρκική αυτό το κείμενο, που σημαίνει για να έχει ελιές ότι και το κλίμα είναι σχετικά καλό. Υπάρχουν χαλάσματα παλιών οικισμών γύρω από το χωριό, τα οποία είναι εμφανή τα χαρακτηριστικά των ρωμαϊκών κτισμάτων και των βυζαντινών, όπως υπάρχουν και τείχη, πηγάδια, βρύσες, σωληνώσεις, φτιαχνένους από πύληνες σωλήνες, και μιλούν ένας Δροβιανίτης, η Νίκος Μιστακίδης τα είχε γράψει αυτά το 1863 και είναι ουσιαστικός, επειδή επανελειμμένο λατήθηκε και από τους διάφορους που περάσαν και από Σλάβους και από άλλους, γι' αυτό και παίρναν τα χαλάσματα και κάνουν αυτά τα σπίτια και είναι χαρακτηριστικά ότι βρίσκουν πάρα πολλά στοιχεία από εκεί και μας οδηγούν στις παλιές εποχές του Πύρου και είναι ένας θρύλος για μια μονοβίζα που λέγονταν παλιά βασίλισσα και ήταν εγκαταστημένη εκεί. Εκεί γύρω υπάρχει και ένα μοναστήρι, το μοναστήρι του Ντριάνου, το οποίο είναι του 11ου αιώνα, χριστιανικό φυσικά. Υπάρχει ένα άλλο μοναστήρι, το Αηλιά, του Διδρόβουνιου και μιλούν πεντακάθαρη γλώσσα ελληνική και είναι χαρακτηριστικό ότι ο πολιτισμός ο ελληνικός εκεί πέρα είχε δράσει. Μάλιστα, εκεί κοντά είναι και το Δέλβινο. Μάλιστα, γράφει ο Λιούφης σε κάποιο σημείο στην ιστορία του ότι υπήρχε ένα τραγούδι στην Κοζάνη στο οποίο έπιανε αυτή την περιοχή. Και 4 γραμμές θα διαβάσω, όπως περιγράφει ο Λιούφης, που λέει «Στη Τζαμουριά και το Δέλβινο δε δίνουν γενιτσάρο στα παιδιά να νηθούν στον Τίνα, του βασιλιά άστρα και πουγκιά δε λογαριάζουν,
την πίστη τους δεν αλλάζουν. Αυτό τραγουδιόταν στην Κοζάνη για μέχρι την εποχή που ήταν και ο Λιούφης. Έτσι γράφει τουλάχιστον μέσα. Που σημαίνει ότι ήταν χριστιανοί που είχαν πολύ μεγάλη πίστη και αντιδρούσαν κάθε φορά που προσπαθούσαν να πάρουν γεννητσάρους ή να τους πιέσουν να αλλάξουν πίστη κτλ. Και φυσικά κάποια στιγμή αυτά όλα τα έχουν πληρώσει. Για να δείξουμε και κάτι λίγες φωτογραφίες που έχουμε τη Δρόβιανε, κάποιες εκκλησίες. Αυτή είναι, να ανοίξουμε τις φωτογραφίες, δεν χρειάζεται να φαίνομαι εγώ. Υπάρχει σύλλογος και από εκείνο το σύλλογο έχω πάρει αυτές τις φωτογραφίες. Αυτός ήταν ένας αγωνιστής, Σπυρομήλιος λεγόταν, που ήταν κατά τη διάρκεια του 10-12 κάπου εκεί πέρα και βοήθησε το να γίνει κάποια στιγμή αυτόνομη η περιοχή της Βορείου Επίρου, που φυσικά που δεν έκασε στη συνέχεια γιατί μεγάλες δυνάμεις άλλες απόψεις είχαν. Αυτό είναι ένα καπαναριό από την εκκλησία που υπάρχει εκεί και αν δεν κάνω λάθος λέγεται Άγιος Νικόλαος και είναι αυτός εδώ. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε ακόμη μια φωτογραφία από το καπαναριό από άλλο σημείο. Δερόπολης βλέπετε εκεί πέρα, είναι η ιστοσελίδα που παρουσιάζουν αυτά τα πράγματα και άλλη εκκλησία αμέσως μετά που περίπου στο ίδιο στυλ είναι. Και νομίζω ακόμα μια φωτογραφία από μια άλλη εκκλησία που έχουμε. Και αυτό έχουμε ένα μικρό βιντεάκι που μπορούμε να το βάλουμε για να δούμε και αυτή την περιοχή, το χωριό που είχαν γεννηθεί οι παππούδες, οι προπαππούδες του Προέδρου της Δημοκρατίας Στεφανόπουλου. Κάποια ρίζα και από εκεί πρέπει και ο νυν πρόεδρος τη Βόρεια Ήπειρο έχω την εντύπωση ότι είναι και όχι από τη Νότια Ήπειρο την Ελληνική αυτή τη στιγμή. Και ο Στεφανόπουλος από εκεί προερχόταν. Να βάλουμε το μικρό το βιντεάκι που έχουμε για να δούμε και αυτό το μέρος. Αυτό είναι. Το ελληνικό σχολείο του 1900 και κάποιοι δάσκαλοι. Ελληνικά σχολεία ήταν αυτά που βλέπετε. Αυτές είναι οι εκκλησίες πως είναι σήμερα, κάνει καλή δουλειά εκεί ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος της Αλβανίας, Έλληνας βέβαια. Τα ερείπια του μοναστηριού Δριάνου που είπαμε προηγουμένως. Απόγονοι κάποιο δροβιανίτων ή δροβιανιτών και Στεφανόπουλος. Η υποδογή του πρόεδρου όταν πήγε εκεί. Και ο Αναστάσιος είναι δίπλα. Ο αρχιεπίσκοπος από τους Ορθόδοξους. Τιμούν τις ρίζες τους αυτοί οι άνθρωποι.
Αυτά. Λίγα λεφτά πιο μπροστά από τον κανονικό χρόνο θα σταματήσουμε για να έχουμε την ενότητα Κοριζά και Μοσχόπουλης κανονικά στο δεύτερο μέρος. Πάμε στο διάλειμμα και τα ξαναλέμε. Η μία γέλα στο αύριο. Η μία γέλα στο αύριο. Εδώ είμαστε μετά το διάλειμμα. Μιλάμε σήμερα και πάλι για τις προγονικές θείες των Κοζανητών. Πριν από λίγο μιλήσαμε για τη Δρόβγενη και το Χόρμοβο. Και τώρα θα πούμε για την Κοριτσά, την πατρίδα του Καρατζέζου. Εκεί έχει έρθει και πήγε στους Αγίους Αναργύρους, όπου εγκαταστάθηκε. Και η Κοριτσά, να βάλουμε το χάρτη για να δούμε πού ακριβώς είναι, αν και ο περισσότερος κόσμος την ξέρει, γιατί η Κοριτσά είναι κοντά στην Καστοριά. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή αυτή η περιοχή ανήκει στη Μητρόπολη της Καστοριάς. Τουλάχιστον το Πιθήκιο εκεί πέρα ανήκει, αφού είναι ανάμεσα στην Κοριτσά και τη Μοσχόπολη, πρέπει να ήταν και η Κοριτσά εκεί να ανήκει. Βρίσκεται στα σύνορα επομένως Ελλάδος και Αλβανίας. Έχει πολύ παλιά ιστορία, όπως έχει όλη η Δυτική Μακεδονία, ανήκει εκεί δηλαδή. Έχουν βρεθεί λείψανα από το 4.000 π.Χ., από την νεολιθική εποχή και της εποχής του Χαλκού, που διήρκεσε από το 2.100 στο 3.000 π.Χ. Έχει βρεθεί αγγεία και άλλα πράγματα από την εποχή και κεραμική, από τη Μυκηναϊκή μάλλον κεραμική, και από την ύστερη εποχή του Χαλκού. Υπάρχουν σε άλλη εποχή πιο εδώ, υπήρχαν φυλές που ζούσαν πριν από τις μεταναστεύσεις των σκοτεινών χρόνων, όπως λέμε, που είναι από το 1200 και πίσω, υπάρχει περίοδος στην οποία δεν υπάρχει γραπτή ιστορία και γι' αυτό τη λένε έτσι και ξέρουν πολύ λιγότερα για αυτές τις περιοχές και για αυτούς τους χρόνους. Και επίσης εκείνο το οποίο είναι βέβαιο, ότι μιλούσαν μια ελληνική διάλεκτο, η χαρακτηριστική του Βορείου Ελλάδος, που ήταν και η ίδια ομιλία που είχαν και εδώ σε όλη την Άνω Μακεδονία. Είναι μια περιοχή που βρίσκεται στα σύνορα ανάμεσα στην Ήπειρο και στην Ιλυρία. Είναι το βόρειο μέρος της Αλβανίας, της Ιλυρίας. Και ενδεχόμενα έχει κατοικηθεί και από τους Μολουσσούς και από τους Χάωνες. Είπαμε τρεις φυλές υπήρχαν στην Ήπειρο, όπως ήταν και η Θεσπρωτή, μετά το 650. Η σύγχρονη πόλη έχει ξεκινήσει περίπου το 15ο αιώνα, λίγο μετά δηλαδή από τη δημιουργία της Κοζάνης. Οι Οθωμανοί μπήκαν εκεί το 1440, αυτή την περίοδο, το 15ο αιώνα, και έγινε νομός και σαντζάκι, όπως το λέγαν, από τους Τούρκους, και ανήκει και αυτό στο βιλαίτη του μοναστηρίου που ανήκει και η Κοζάνη και η Φλόρνα και η Καστοριά. Μέσα στην πόλη είχε πάρα πολλούς χριστιανούς, αλλά η γύρω περιοχή είχε πολλούς μουσουλμάνους, και οι μουσουλμάνοι αυτοί ήταν περισσότερο όχι από εξισλαμισμούς, αλλά περισσότεροι ήταν Οθωμανίες στρατιώτες, οι οποίες έφυγαν από το στράτευμα, που αποστρατεύτηκαν δηλαδή, πέρασε η περίοδο την οποία υπηρετούσαν εκεί και εγκαταστάθηκαν εκεί, γιατί από ό,τι φαίνεται τους άνοιζε το μέρος. Αλλά η ζωή των χριστιανών έγινε πολύ δύσκολη. Έτσι περίπου τον 16ο αιώνα, το 1650, ο Καρατζέζος, ο οποίος ήταν δήμαρχος μέσα στην Κοριτσά, μάζευε καμιά πενταριά οικογένειες, ήρθε στους Αγίους Αναργύρους. Τότε η Άγια Ανάργυρα ήταν ένα παλιό μοναστήρι, ήταν μοναστήρι μάλλον, και τα νερά όπως είναι σήμερα και τότε τρέχανε εκείνη την εποχή, φυσικά χωρίς την κατασκευή του κτίσματος που υπάρχει μπροστά για να προστατεύει τη βρύση από τις βροχές, και μέσα εκεί υπήρχε λιμνάζα νερά. Εκεί μέσα ο Καρατζέζος βρήκαν κάποιες εικόνες, οι οποίες υπάρχουν ακόμα και σήμερα, η οποία η μία βρίσκεται στην Αθήνα, μεγάλη εικόνα, 1,70 έχω ακούσει ύψος, τη διεκδίκησε κάποτε η Μητρόπολη, αλλά στα δικαστήρια τα κέρδισαν οι απόγονοι του Καρατζέζου, βρίσκεται στα χέρια, και πήραν και άλλες δύο μικρότερες φωτογραφίες που έτυχε να τα δω
Και εγώ στα χέρια ήταν πολύ καλή τέχνη, πολύ φτιαγμένα σωστά. Εντυπωσιακές εικόνες, μικρές, άλλες δύο. Τίποτα από αυτά φυσικά δεν υπάρχει ούτε στη Μητρόπολη, ούτε στην Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων. Και από εκεί κάποια στιγμή αυτή η οικογένεια Καρατζέζου συμπεθέριασε και με την οικογένεια Τράντα, με αποτέλεσμα το σπίτι του Τράντα όταν κατεδαφίστηκε να λέγεται το σπίτι του Καρατζέζου. Ανέβηκε πάρα πολύ η πόλη όταν η Μοσχόπολη καταστράφηκε και ελαττήθηκε πιο μπροστά από Τουρκοαλβανούς με τα ρολοφικά μετά και βεβαίως λίγο αργότερα από τον Αλή Πασά το 1788, αυτόν τον άνθρωπο που είδατε στο Τεπελένι να τον έχουν σε άγαλμα, ισοπαίδωνε τα πάντα. Και αυτή η κατοχή από τους Οθωμανούς κράτησε μέχρι το 1912, τότε που έγινε το ξεσήκωμα στον Μπούρνο εδώ το 1878, την Κορισσά τη δώσαν στους Βουλγάρους, η μεγάλη μας σύμμαχη. Και οι Ρώσοι, αν θυμάμαι καλά, και οι Ρώσοι ήταν μέσα. Και ξεσηκώθηκαν και τότε οι Έλληνες περιοχές, δεν δεχόνταν με τίποτα να ανήκουν στη Βουλγαρία. Από ό,τι έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα, τελικά η συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878 δεν ίσχυσε, επέστρεψε στο Οθωμανικό καταστώς η Κοριτσά και απελευθερώθηκε το 1912. 6 Δεκεμβρίου του 12 μπήκαν εκεί οι ελληνικές δυνάμεις, αλλά το 13 με απόφαση των μεγάλων δυνάμεων ενσωματώθηκε στην Αλβανία. Η Ελλάδα το είχε αμφισβητήσει αυτό, γιατί είπαν ότι ανήκει στη Βέρεια Ήπειρο. Υπήρχαν εκεί ξένες δυνάμεις οι οποίες όταν μπήκε μέσα ο ελληνικός στρατός είχε αντιδράσει μαζί καμιά εκατοστή Αλβανούς οι οποίοι ήταν οι χωροφυλακοί της περιοχής και διώξαν τότε και κυνηγήσαν τόσο τον επίσκοπο Γερμανό και συνέλαβαν και όλους αυτούς που είχαν αντιδράσει στην απόφαση να δοθεί η Κορισσά στην Αλβανία. Υπήρχε ένα πρωτόκολλο της Κέρκυρας το 2014 που έγινε η αυτόνομη δημοκρατία, τα έχουμε πει αυτή όταν ξεκινούσαμε την προηγούμενη εκπομπή ή μάλλον την προηγούμενη, που έδινε κάποια, ναι μεν την έβαλε στην Αλβανία αλλά από την άλλη μεριά έδινε κάποια δικαιώματα. Δυστυχώς πολλά από αυτά κάποια στιγμή ποτέ, μάλλον για μεγάλο διάστημα δεν δώσαν τα δικαιώματα αυτά. Υπήρχε ελληνικό σχολείο. Μπήκε μέσα τότε το 16 ο Βενιζέλος μέσα και το κίνημα της Εθνικής Άμυνας, αλλά οι Γάλλοι και πάλι του παρέδωσαν στους Αλβανούς. Το 39 μπήκαν οι Ιταλοί. Ξέρουμε ότι την Κορισσά την κατέλαβε ο ελληνικός στρατός, την κράτησε μέχρι το 43 και πάλι παρεδόθηκε πάλι στους Αλβανούς. Αλλά μέσα ένιωθαν πάντοτε οι Έλληνες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και φυσικά αντιδρούσαν. Σχολεία ελληνικά υπήρχαν εκεί. Από το 1724 έγινε το πρώτο σχολείο. Να θυμηθούμε ότι τα πρώτα σχολεία στην Κοζάνη έγιναν από το 1650. Καταστράφηκε το σχολείο το 1821, ξανά άνοιξε το 1830 και κάποιος ευεργέτης, ο οποίος λεγόταν Πάγκας, Ιωάννης Πάγκας, έδωσε αρκετά λεφτά και ξανακτήσαν το σχολείο που είχε καταστραφεί. Σαν περιοχή, σήμερα είναι μια βιομηχανική περιοχή στην Αλβανία, βγάζει ζάχαρη, ενόπνευμα, μπύρα, δέρματα, εφαντουργικά και μπορούμε να πούμε ότι όπως παλιά, εκεί ήταν ένα κέντρο εμπορίου, κάπως έτσι είναι και σήμερα για την Αλβανία. Για να βάλουμε και κάποιες φωτογραφίες που έχουμε της Αλβανίας. Βλέπουμε τα σοκάκια, θυμίζει λίγο παλιά Κοζάνη σε κάποια και τα καλτηρίμια. Αυτός είναι ένας χάρτης της περιφέρειας της Κοριτσάς. Αυτή είναι η σύγχρονη πόλη. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι παλιά πόλη. Αυτή η φωτογραφία είναι στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Αυτό πρέπει να είναι το μουσείο της Κοριτσάς. Και αυτά είναι κάποια σπίτια ή πιθανόν ήταν και σχολείο εκείνο. Και βλέπετε τα καλτηρίμια αυτά από τα οποία υπήρχαν, η εκκλησία η σύγχρονη που έγινε με την πρωτοβουλία του Αναστάσιου, του νύνη Αρχιεπισκόπου των Ορθόδοξων της Αλβανίας. Άλλα σημεία με παλιά σπίτια πάλι και εδώ είναι μια φωτογραφία λίγο πιο αργά. Είναι μια φωτογραφία, το σχολείο είναι αυτό,
Η προηγούμενη φωτογραφία ήταν ασπρόμαυρη από το σχολείο που υπήρχε παλιά, παιδιά, το 1890, κάπου εκεί μέσα. Νομίζω ότι έχουμε και ένα βιντεάκι μικρό της κοριτσάς που μπορούμε να το βάλουμε. Η κοριτσά όταν παιδί εμείς... ας δούμε το βιντεάκι. Είναι μικρό και έχει περισσότερα κάποιες εκκλησίες οι οποίες υπάρχουν ακόμα. Τις παλιές. Υπόψη ότι την περίοδο κατά την οποία η κοριτσά ήταν ελληνική, το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο, στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Κοζάνης ανήκε και η κοριτσά. Οι χαρακτηριστικές στοές που είναι μπροστά από την εκκλησία είναι σε αυτή τη φωτογραφία που είδατε πριν από λίγο. Ό,τι βλέπετε γεωγράφηση στους ναούς έχει μια υψηλή τεχνική και επέζησαν μετά από τόσα χρόνια και αφού πέρασε και μια περίοδος στην οποία υπήρχε αθεία στον χώρο. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μέρος από τα μεγάλα τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν σίγουρα και κάποιες άλλες περιοχές τόσο στη Βόρεια Ήπειρο και άλλες, γιατί έχω ακούσει κάποιες από τις οικογένειες είναι από την περιοχή του Σουλίου. Αλλά τα στοιχεία που έχουμε για μαζικές ελεύσεις στην περιοχή μας από αυτή την περιοχή είναι για αυτές τις πόλεις τις οποίες σας λέω και θα πάμε και στην τελευταία πόλη η οποία αρκετά αργά έχουν έρθει στην περιοχή μας, είναι όλοι αυτοί οι οποίοι είναι βλάχικες καταγωγής. Είναι η Μοσχόπολη, η Βισκόπαγια, κάπως έτσι πρέπει να το λένε οι Αλβανοί. Δεν βρίσκεται μακριά από την Κοριτσά, βλέπετε εκεί πέρα που κάναμε το πρώτο χάρτη η Κοριτσά είναι δίπλα, που κατεβαίνουν, φεύγουν από εκεί και έρχονται στην Κοζάνη. Αυτό ξεκίνησε από το 1775, όταν και εκεί 88, μετά τα ορολοφικά και μετά την ορδή του Αλή Πασά που πήγε και κατέστρεψε μια πόλη, η οποία είχε φτάσει να έχει την περίοδο που η Κοζάνη βρισκόταν στη Μεγάλη Τσακμή και η Μοσχόπολη για τον ίδιο λόγο, επειδή υπήρχε μετανάστευση στη Βόρεια Ευρώπη, είχε γίνει πάρα πολύ μεγάλη. Είχε φτάσει στους 60.000 κατοίκους. Αυτή η ακμή της έκανε περίπου 2 αιώνες διήρκησε και ανέβηκε πάρα πολύ πέρα, τόσο στα γράμματα όσο και στις τέχνες. Η Μοσχόπολη, μιλούσαν οι άνθρωποι 4 γλώσσες εκεί μέσα, γιατί είναι σε ένα σημείο το οποίο συναντώνται πολλοί λαοί, βλάχικα, ελληνικά, τουρκικά και αλβανικά.
ήταν ο 17ος και 18ος αιώνας που είχε ανεβεί πάρα πολύ ψηλά, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Η απόσταση από την Κοριτσά προς τη Δύση είναι 21 χιλιόμετρα και στο υψόμετρο το οποίο βρισκόταν η Μοσχόπολη ήταν 1160 μέτρα. 60.000 κατοίκους είχε φτάσει και σήμερα δεν ξεπερνά τα 700 άτομα. Έχει δάση και βοσκοτόπους, γι' αυτό είχε και μεγάλη κτηνοτροφία. Και πριν να ξεκινήσει η μεγάλη ακμή δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, δηλαδή απότομα και αυτή λόγω μετανάστευσης μεγάλωσε. Και η χρονιά που είχε φτάσει το μεγαλύτερο αριθμό κατοίκων ήταν το 1730. Το ότι είχε φτάσει πάρα πολύ είναι χαρακτηριστικό από τις εκκλησίες που έχουν μείνει και είναι ο Άγιος ο Νικόλαος, ο οποίος έχει γίνει το 1721, είναι ο Άγιος ο Αθανάσιος επίσης το 1721, ο Ναός των Ταξιαρχών το 1722, βλέπετε λεφτά υπήρχαν, την πίστη τους πήγαιναν να προστατέψουν και έκαναν εκκλησίες με αγιογραφίες πάρα πολύ αξιόλογες, γιατί υπήρχε σχολή σε εκείνη την περιοχή στο θέμα της αγιογραφίας. Η συμβολή στο νεοελληνικό διαφωτισμό ήταν πάρα πολύ μεγάλη και στην περίοδο που ήταν πολύ ανεβασμένο τη χαρακτηρίζαν τότε σαν νέα Αθήνα ή νέο Μυστρά. Η πλειοψηφία των κατοίκων ήταν ορθόδοξη, παρόλο που γύρω-γύρω από τη Μοσχόπολη υπήρχαν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι. Και οι βλάχοι, επειδή τους χωρίζουν σε διαφορές, ότι υπάρχουν διαφορές στους βλάχους, αυτούς τους λέγαν αρμάνους. Όπως λένε και από ό,τι ξέρω και όλους τους βλάχους της περιοχής. Είμαι αναγκασμένος να τα μαθαίνω γιατί συγγένευσα με βλάχους πια. Ο οικισμός φαίνεται ότι υπήρχε από το 1300 μετά Χριστόν. Δηλαδή καμιά 100 χρόνια πριν από την Κοζάνη. Και βασίστηκε η οικονομική επιτυχία στη μετανάστευση και στο εμπόριο. Οι βλάχοι ήταν και είναι πάρα πολύ καλοί έμποροι και τα μέρη τα οποία είχαν δραστηριοποιηθεί ήταν η Λειψία στη Γερμανία και το Ντουμπρόβνικ στην Ιουγκοσλαβία, Σερβία σήμερα. Είχαν πάει επίσης τόσο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, όσο και στη Βενετία. Η θέση ήταν τέτοια η οποία τους βοηθούσε να προστατεύονται από επελάσεις. Φυσικά δεν τους προστάτευσε όταν αποφάσισε ο Λίπασάς να φτάσει εκεί και εκείνο το οποίο τους βοηθούσε πάρα πολύ ότι είχε αρκετά νερά που είναι χαρακτηριστικό. Συνήθως συγκεντρώνει ο κόσμος μια περιοχή όταν έχει καλής ποιότητας νερό και η περιοχή της Μοσχόπολης είχε. Κάποια στιγμή υπήρχαν τράπεζες εκεί στην περιοχή της Μοσχόπολης, πάρα πολλές εκκλησίες. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είχε φτάσει 26-27 εκκλησίες το 17ο αιώνα. Και όπως είχαμε πει, τις φωτογραφίες που έδειχναν προηγουμένως και στην Κοριτσά ήταν σημαντικό κέντρο αγιογραφίας. Εμπόριο, κτηνοτροφία, κατεργοσία μαλλιού, ταπιτουργία και ανάπτυξη βυσοδεψίας ήταν τα στοιχεία, τα οικονομικά που βοηθούσαν να υπάρχουν εμπορεύματα για να μπορούν να πωλούνται στην Βόρεια Ευρώπη. Επίσης, σιδηρουργία, αργυροχοΐα και χαλουκουργική, επίσης ήταν ένα στοιχείο το οποίο βοηθούσε οικονομικά. Για τη μία περίπτωση στη χαλουκουργική, από ό,τι θυμόμαστε, η λίγο μεγαλύτερη η χαλουκουργική είχε ενδιαφέρον και στη δικιά μας την πόλη. Ήταν ανταγωνιστική, συναγωνιστική και τα δύο μαζί, γιατί και συνεργαζόταν και πολλές φορές ανταγωνιζόταν Κοζάνη, Καστοριά, Σιάτιστα και η Κοριτσά και η Μοσχόπολη. Οι έμποροι είχαν φτάσει μέχρι και την Οδυσσό εκεί στην περιοχή της Ρωσίας και οι Έλληνες βοήθησαν να ιδρυθεί σχολείο το 1700, το ονόμασαν Ελληνικό Φροντιστήριο, που σύντομα είχε ανεβεί και αυτό πάρα πολύ ψηλά όπως οι σχολές της Κοζάνης και το ονόμασαν με το ονομάσια το 1744 σε νέα ακαδημία. Εκεί δημιουργήθηκε το δεύτερο τυπογραφείο
για την περιοχή του ελληνισμού. Έχουν τυπωθεί πάρα πολλά βιβλία στα ελληνικά και ήταν το δεύτερο, γιατί το πρώτο ήταν η Κωνσταντινούπολη, που βεβαίως ήταν ασυναγώνιστη. Και την πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί αυτό το τυπογραφείο την είχε πάρει ένας μοναχός που λεγόταν Γαβριήλ Κωνσταντινίδης το 1731. Και ένα, θα σας δείξω και κάποιες σελίδες λίγο μετά, ένα από αυτά τα οποία είχε τυπωθεί, σας είπα ότι μιλούσαν τέσσερις γλώσσες, τυπώθηκε ένα τετράγλωσσο λεξικό. Και γι' αυτό έχουμε και τη σελίδα για να επιβεβαιώσουμε, στο οποίο μάλιστα ελληνικά, αλβανικά, βλάχικα, η τέταρτη γλώσσα δεν ήταν τα τούρκικα, αλλά ήταν τα βουλγάρικα. Η πόλη μνημονεύεται και στη νεότερη γεωγραφία ότι ήταν ένα από τα πιο γνωστά περιοδικά κέντρα του 18ου αιώνα. Και αυτό το βιβλίο το είχε γράψει Δανιήλ Φιλιππίδης και Γρηγόρης Κωνσταντάς και περιγράφει και πώς είχε ανεβεί τόσο στον πολιτισμό όσο και στο εμπόριο. Πάρα πολλά βιβλία τυπωμένα εκεί από το 1700, όπου βασίστηκε και η ανάπτυξη της παιδείας και της νέας ακαδημίας, γιατί υπήρχαν τα βιβλία τα οποία τυπωνόταν. Κάποιοι λένε ότι δεν ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των κατοίκων, 60.000, γιατί είναι για τα νούμερα της εποχής που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Μην κοιτάτε για σήμερα, είναι μια όχι μεσαία μικρή πόλη, τότε ήταν εποχή που δεν υπήρχε τόσο μεγάλος πληθυσμός, τόσο μεγάλη πυκνότητα, και κάποιοι λένε ότι δεν ήταν 60, αλλά ήταν 45.000. Και 45.000 ήταν πάρα πολύ μεγάλος πληθυσμός. Πάντως ήταν για την Ευρώπη, μετά την Κωνσταντινούπολη, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε Σκόπια, ούτε τίποτα άλλο, ούτε Βελιγράδι. Ήταν η Μοσχόπολη. Εκείνο το οποίο τελικά κόστισε την ζωή, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο μιας πόλης, ήταν τα ορλοφικά καταρχάς, και έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την περίπτωση, πώς ένας πόλεμος που γινόταν ανάμεσα στους Οθωμανούς και στους Ρώσους, οι Ρώσοι προκειμένου να έχουν τις πλάτες τους καλυμμένες, ξεσήκουσαν τους Έλληνες, από την Κρήτη μέχρι επάνω, μέχρι τη Μοσχόπολη, και αυτό το πλήρωσαν οι Μοσχοπολίτες, που οι Οθωμανοί αποφάσισαν να τη διαλύσουν. Ήρθε και μετά ο Αλί Πασάς, που το μάτι του ήταν τα πολλά λεφτά που υπήρχαν σε αυτό το μέρος, και ήρθαν και τη διέλυσε για να αρπάξει τους αυρούς, τη διέλυσε στη χειρολεξία. Ποτέ δεν μπόρεσε η πόλη να ξανασηκώσει κεφάλι. Κάποια στιγμή κάτι πήγε να γίνει, αλλά δεν ήρθε μετά η πόλη του 12 και σταμάτησε λίγο εκεί σε αυτόν τον αιώνα, το 19ο αιώνα. Να δούμε και τι γράφουν κάποιοι πιο παλιοί. Το 1856 ο Αραβαντινός, για τον οποίο έχουμε μιλήσει όταν μιλούσαμε και τον Πιθήκουκη, είναι πόλη νέα, ιδρυθήσα και ενοικιστήσα, είναι λίγο στην καθαρέβουσα, τον 16ο αιώνα. Οι κάτοικοι είναι βλάχικης φυλής, καλύτερα να τα διορθώνω και να τα λέω όπως μιλάμε. Βρίσκεται στη δεξιά όχθη του Άψου ποταμού. Έχει φτάσει κάποια στιγμή το βήματά της να γίνει γιγάντιο, και το μεγαλείο της να είναι χαρακτηριστικό, πάρα πολύ πλούσια. Και καταστράφηκε από τους γείτονες Οθωμανούς, μουσουλμάνους, και σήμερα, λέει, κατοικείται από 250 οικογένειες μικροεμπόρων. Μιλάμε για το 1856 που γράφει ο Αραβαντινός. 250 οικογένειες σημαίνει 1200-1300 κατοίκους. Ήταν μια εποχή που ήταν σε καλό σημείο, γιατί από εκεί και πέρα έπεσε κι άλλο. Έχει κάτι άλλο, ότι ήταν 12.000, λίγο πιο πολλά αυτά. Ήταν μικρός οικισμός και αναπτύχθη ψηλά, και με λέει αυτά τα οποία είπα πριν από λίγο, ότι έχει φτάσει σε 60.000 κατοίκους. Και υπάρχει ένας άλλος που έχει γράψει πάλι
για τους μοσχοπολίτες, ενδοτέρες ή κάπως έτσι λέγονται, δεν μπορούσα να διευκρινίσω το όνομα καθαρά γιατί ήταν λίγο... οι κάτοικοι της Μοσχόπολης επιδόθηκαν στα γράμματα και το εμπόριο αρκετά ψηλά, έφτασαν σε ψηλές θέσεις, ιδίως στην Αλλοδαπή, λέει, σε ξένα μέρη, απέκτησαν μεγάλες περιουσίες, ανέβασαν και ανέδειξαν την πατρίδα, κυρίως μέσα από το τοπογραφείο, από την τυπογραφία, το 1720, βγήκαν πάρα πολλά συγγράμματα και ιδίως εκκλησιαστικά, ήταν η δεύτερη πόλη μετά την Κωνσταντινούπολη που είχε τυπογραφείο και υπάρχουν, κάτι λέει για τον Κύριλλο, μάλλον είναι αυτός ο οποίος στους Σλάβους έδωσε τα γράμματα, και υπάρχει ένα γράψιμο από τον Παύλο Λάμπρο, δεν βρήκα πια χρονολογία, μάλλον εκεί πρέπει να είναι και αυτό. Η Μοσχόπολης είναι μια πόλη που είναι κοντά στην Κοριτσά, αναπτύχθηκε το 18ο αιώνα, ήταν πλούσια, είχε εξευγενισμένους κατοίκους, μεγάλο εμπόριο, πολλά βιομηχανικά καταστήματα, σχολείο. Η πόλη υπήρχαν φιλοθροπικά καταστήματα, βιβλιοθήκες, σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, το ελληνικό φροντιστήριο, και εξελίχθη σε σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο. Υπήρχαν πάρα πολλές δωρές. Έχουμε πει εδώ στην εκπομπή ότι έχει φτάσει και ο Σύνας ήταν από εκεί και οι εκκλησίες, αλλά δεν νομίζω ότι, επειδή ο χρόνος δεν μας επιτρέπει, καλύτερα να δείξουμε κάποιες φωτογραφίες και μια ταινία που έγινε με αρκετές παλιές φωτογραφίες για τη Μοσχόπολη, να δείξουμε τις φωτογραφίες για να κλείσουμε γιατί ο χρόνος πιέζει. Πάμε λοιπόν στις φωτογραφίες γρήγορα-γρήγορα για να δούμε και αυτή τη σελίδα. Εδώ είναι και φαίνεται πού ακριβώς βρίσκεται η Μοσχόπολη. Τη μια μεριά βλέπει την Κοριτσά, στην άλλη μεριά είναι η Μοσχόπολη και στη μέση ήταν το Πεθικού και στην άλλη φωτογραφία. Μία εκκλησία, πάμε στην επόμενη. Εδώ είναι πώς ήταν η πόλη σε μια γραβούρα που είχε κάστρο γύρω-γύρω. Πάμε, όπως είναι σήμερα. Ούτε 700 κατοίκους. Κάποια γραμματόσια που είχαν βγει την περίοδο περίπου το 1900 τόσο. Αυτές είναι οι γεωγραφίες. Προχωράμε. Αυτό είναι το τετράγλωσσο, μια σελίδα από το τετράγλωσσο λεξικό που είχε τυπωθεί τότε, για να εξυπηρετεί τη δυνατότητα να επικοινωνούν οι κάτοικοι σε οποιοδήποτε γλώσσα τους βόλευε. Πάμε, προχωράμε. Μέσα είναι ο Άγιος Νικόλαος αυτή, η εκκλησία, που είναι αυτή η φωτογραφία, το καμπαναριό, και πάλι σε διάφορα σημεία. Έχω πει σε μια άλλη εκπομπή ότι στην εποχή του Χότζα δεν πειράχτηκε, γιατί το χρησιμοποιούσαν σαν μέρη στο οποίο η Σχολή Καλών Τεχνών παρακολουθούσε μαθήματα, ήταν ένα εργαστήριο, ας πούμε, το έβλεπε πολύ ψυχρά, όχι σαν θρησκεία αλλά σαν εργαστήριο για να μαθαίνουν να ζωγραφίσουν και να αναπτύσσουν την τέχνη οι Αλβανοί εκείνης της εποχής. Ο Άγιος Χαράλαμπος είναι αυτά τα ερείπια, και εδώ κάποιες φωτογραφίες. Βλέπετε πάρα πολλές εκκλησίες. Όχι, τελειώσαμε τις φωτογραφίες, επομένως μπορούμε να βάλουμε το βίντεο για να κλείσουμε και την εκπομπή και σήμερα. Για τη Μοσχόπολη, την πρωτεύουσα των Βλάχων. Οι Βλάχοι έφυγαν το 1780 από εκεί. Αν βγει η εκπομπή, εγώ θα σταματήσω να μιλάω, να καλύψουμε τον χρόνο. Έφυγαν από εκεί, πήγαν στην Καστοριά, από εκεί στην Εράτρα, στη Σιάτιστα, περιπλανήθηκαν για 100 χρόνια περίπου και μετά έφτασαν στην Κοζάνη, και σε μια απογραφή του 1880 βλέπουμε να λένε ότι υπάρχουν και 50 Βλάχικες οικογένειες στην Κοζάνη. Αυτά. Αυτά από όλα που λέγαμε τα βλέπετε, μοσχοπολίτες που ζουν στην Ελλάδα βγάλαν αυτό το βίντεο και τα λένε και γραμμένα επάνω και βάλαν και φωτογραφίες παλιές. Όχι φυσικά της εποχής της αιχμής, γιατί τότε δεν υπήρχε φωτογραφία. Thank you.
γελαστό αύριο. Στο χτες η άλλη τρέχει.